Αλλά παραλλήλως θα ήθελα να μου πείτε και ποιο μνημονιακός φόρος έχει φύγει μέχρι τώρα. Από αυτούς δηλαδή που υπέφερε ο ελληνικός λαός. Ένθια, ιστορίες, 500 φόρους είχαν, φωνάζαμε για τη διαφορο κατεγίδες και τα λοιπά όλη εκείνη την περίοδο. και θα ήθελα και σε αυτό το πεδίο να μου πείτε τι έχει γίνει μέχρι τώρα από πλευράς κυβερνητικής. Λοιπόν, ε, να σας πω ότι από το πρώτο νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή, ξεκίνησε το ξύλωμα του μνημονίου. Μάλιστα. Διότι τα πρώτα νομοσχέδια, και συνεχίζουμε θα υπάρξουν. Και άλλε νομοθετικέ πρωτοβουλίε τη κυβέρνηση, όπω έχουν εξαγγελθεί και όπω περιέχονται στι προγραμματικέ δηλώσει τη κυβέρνηση, επί τη βάση των οποίων δόθηκε η ψήφο εμπιστοσύνη. Τα πρώτα λοιπόν νομοσχέδια αφορούν την ανθρωπιστική κρίση και την καταπολέμησή τη και την ενίσχυση των πιο ευάλωτων ομάδων. Ναι. Την ε, οργάνωση τη καταπολέμηση τη διαφθορά, που αποτελεί πολύ, πολύ βασικό μοχλό. Ε, ξυλώματος και του μνημονιακού διεφθαρμένου καθεστώτος, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μνημόνιο έχει μία σύγχρονη πλευρά διαφθοράς και διαπλοκής, στην οποία εμπλέκονται τα πιο ε, υψηλά ιστάμενα κυβερνητικά και κρατικά στελέχη και όχι μόνο ε, εγχώρια. Το τρίτο κομμάτι είναι το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις που διευκόλυνε πάρα πολλούς ε, πολίτες και ε, επαγγελματίε και επιχειρηματίες. Το τέταρτο είναι το νομοσχέδιο για το σοφρονιστικό σύστημα το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην αποποινικοποίηση της φτώχειας ώστε να μην έχουμε συνανθρώπους μας οι οποίοι πηγαίνουν στη φυλακή για μια οφειλή 500 ευρώ και έγιναν και μια σειρά Βέβαια σε αυτό το νομοσχέδιο υπήρχαν και άλλε ρυθμίσει οι οποίες υπήρξαν αντιδράσει Θα τα συζητήσουμε έντονες, όλα και ναι, θα ναι, με ρωτήσετε ναι, ναι. Επίση υπήρξε το νομοσχέδιο για, την, ε, για το άνοιγμα τη ΕΡΤ Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει να το θυμίζουμε Ότι κομμάτι του μνημονίου ήταν η πραξικοπηματική φήμωση Της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Και ότι Μάλιστα. το μνημόνιο ως Αντιδημοκρατικό καθεστώς υλοποιήθηκε και μέσα από αυτήν την κορυφαίας ε, απαξίας πράξη λογοκρισίας που ήταν Μάλιστα. το μαύρο στην ΕΡΤ. Τώρα, μιας και με ρωτάτε για φόρους, ναι, η κυβέρνηση... Δηλαδή, η ερώ, το ερώτημα με συγχωρείτε πάρα πολύ να. είναι αν υπήρξε ένας νόμος, μια ένα νομοθετική ρύθμιση δηλαδή, που να ε, αλλάζει το φορολογικό καθεστώ προ το καλύτερο. Δεν μου είπατε σε αυτά κάτι το οποίο όμως τα νομοθετήματα... Σας είπα αρκετά πράγματα που αλλάζουν το οικονομικό καθεστώς σε σχέση με τη φορολογική Εναι. πολιτική για την οποία δεν ε, ε, επιμένετε ότι δεν υπάρχει κάτι. Να σας πω ότι από όσο ξέρω ε, ένας φόρος που δεν εισπρατώταν για πάρα πολλά χρόνια και ήταν οφειλόμενος φόρος από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τις τηλεοπτικές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή επισπεύδεται. Αυτό καλά και εφόσον κάνετε. καταβληθεί Εγώ σας λέω για θα πολίτες, είναι μια ανακούφιση. Να περιμένετε κύριε Χατζήμου, ε, είναι η κυβέρνηση και η Βουλή διανύουν την εκατοστή ημέρα. Η βουλή από τη συγκρότησή της δεν έχει συμπληρώσει 100 μέρες. Και ήδη έχουν νομοθετηθεί πράγματα που δεν είχαν νομοθετηθεί την τελευταία πενταετία. Να δοθεί η δυνατότητα λοιπόν. Και στην κυβέρνηση να πάρει νομοθετική πρωτοβουλία και στην Βουλή να την ψηφίσει. Διότι εδώ έχουμε δυνάμεις που αγωνίζονται, η κυβέρνηση να μην μπορέσει να φέρει άλλους τέτοιους νόμους ανακούφισης της κοινωνίας και η Βουλή να μην μπορέσει να τους ψηφίσει. Εγώ ρωτήσα κριτική, εγώ θα σας έλεγα ε, ε. να διεκδικήσετε να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που υπάρχουν και, ναι. οι πολιτικές και οι πολιτικέ και οι κυβερνητικέ σε σχέση μιλάμε. με τη φορολογική πολιτική. Αυτό λέμε. Μιλάμε και για την κυβέρνηση, μιλάμε και για τι πολιτικέ δεσμεύσει. Ναι. Και να είστε βέβαιοι ότι και στη Βουλή και στην κυβέρνηση Ετάξει, εσείς υπάρχουν πρόεδρος, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μάθει εσείς να κάνουν. δεν κάνετε τα νομοσχέδια. Δεν είστε Υπουργό Οικονομικών. Η ε, 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 πρόεδρο τη Βουλή είστε κι εγώ. Ε, το σέβομαι απολύτω αυτό, ο, αλλά. Ω πρόεδρο τη Βουλή, διεκδικώ. Ένα λοιπόν, νόμο, γιατί κύριε όταν βγήκατε. Όταν, με κύριε όταν Χατζή, σηκωθήκατε στη Βουλή, πρώτη μέρα είπατε μνημόνιο, εδώ δεν ξαναμπαίνει. Και το και, δε, και, δεν, και δεν ξαναμπαίνει. Για να το δούμε. Τι να δείτε. Γιατί εδώ διαβάζω άλλα Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που διακαώ επιθυμούν να μπει. Δεν ξέρω γιατί υπάρχουν διακαώ. να τιμωρηθεί. Όχι, δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Γιατί για να τιμωρηθεί ο κόσμο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα άρρωστο τώρα να θέλει να υπογράφουμε νέα μνημόνια και νέα μνημόνια. Εγώ δεν το αφήσουμε πιστεύω. Να να κάνει Έτσι. τη δουλειά τη και η Επιτροπή για να το, το μνημόνιο για να μάθουν έχουμε, και όσοι δεν ξέρουν και για το μανούν, να Μπάιστε. συνεχιστεί αυτό το καθεστώ. Ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο έμφυα. Ο κύριο Τσίπρα στην εκπομπή του κ. Χατζη Νικολάου, που έδωσε την πρόσφατη συνέντευξή του, είπε ότι αυτό θα παραμείνει μέχρι το τέλο του χρόνου θα προσπαθήσει να το βγάλει. Τέλο πάντων, θα παραμείνει μέχρι το του χρόνου. Ο Έκα, έκανε μια πολύ ειλικρινή τοποθέτηση, εντάξει. η οποία δεν αποτελεί παναχώρηση. Ναι, αποτελεί μια ειλικρινή αποτύπωση του ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Την οποία οφείλουμε να επικοινωνούμε με αμεσότητα και με ευθύτητα προ του πολίτε. Ναι, αλλά ο Έρφη είναι ένα μνημονιακό νόμο. Ένα νόμο για τον οποίο κατηγορήθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση και τον πλήρωσε. Και στι δεσμεύσει μα είναι της, η κατάργησή του. Ναι, αλλά δεν το βλέπουμε. Να περιμένετε να το δείτε. Μα είπατε από την αρχή να δώσετε τη δυνατότητα γνωρίστε. να το δείτε. Εν πάση αυτό χρόνο διαγραμματικά σα έχουν πει θα το φέρουν στη Βουλή. Ξέρετε, σαν πρόεδρο, αν υπάρχει στον ορίζοντα κάτι που να αφορά τη φορολογία και να έρθει. Γιατί εδώ σήμερα διαβάσαμε σενάρια. Αύξηση του ΦΠΑ. Μην, μην Τα κουράζεστε. Όχι, όχι, δεν έχω κάποια παρα, δεν παραπάνω έχετε ενημέρωση. Μέρος, δεν έχετε ενημέρωση. Εντάξει. Ε, για νομοσχέδιο φορολογικό για τον ΕΝΦΙΑ, γενικώ αυτό που βγήκε σήμερα και χτε. Που λένε ότι θα. που είναι στο πλαίσιο των μέτρων για τη συμφωνία με, την... με του δανειστέ. Ότι θα πάει ο ΦΠΑ στο 18%. Ότι αλλάζουν τα δεδομένα στα νησιά του Αιγαίου. Ότι είναι μια κατάσταση φόρων δηλαδή. Φόροι, φόροι, φόροι. Ναι. Γι' αυτό την πρόεδρο τη Βουλή την έχουν ενημερώσει αρμοδίω το Υπουργείο Οικονομικών ότι πρόκειται να φέρει ένα τέτοιο νόμο. ή πρέπει να περιμένουμε. Τι θα κάνουμε σε αυτό. Δεν γνωρίζω να υπάρχει οτιδήποτε τέτοιο. Δεν υπάρχει δηλαδή σενάριο αλλαγή στο φορολογικό δεδομένο. Σενάρια μπορεί να κάνει ο καθένα. Σενάρια μπορεί να κάνει ο καθένα. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση. Ωραία. Ε, πάμε τώρα να ρωτήσουμε για. Επειδή είπατε για, τις, για, τους, για την έντιμη συμφωνία. Εγώ ε, δεν είπα τίποτα για την έντιμη συμφωνία. Τώρα θα πείτε. Α, ναι. για να δούμε. Ε, εσείς θεωρείτε ότι όποια συμφωνία με τους δανειστές, στο πλαίσιο και των δικών του απαιτήσεων, διότι όταν κάνουμε μια συμφωνία, κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι δεδομένο ότι πρέπει και οι δύο πλευρέ να βάλουν κάτω τα πράγματα και να συμφωνήσουν σε έναν κοινό τόπο. Αυτό είναι μια συμφωνία. Τώρα, έντιμη, αν έντιμη, εγώ δεν ξέρω. Έντιμη, εγώ λέω, αφού το λέει και ο κύριο Τσίπρα. Τι θα περιλαμβάνει αυτή η έντιμη συμφωνία, λοιπόν, στην οποία μου λέτε ότι ε, έχετε εμπιστοσύνη στον κύριο Τσίπρα, ότι θα τα κάνει καλά, έχετε εμπιστοσύνη στο οικονομικό επιτελείο, είπατε νωρίτερα, θα τα κάνει καλά, ξέρετε! Τι περιέχει αυτή η έντιμη συμφωνία ή όχι. Σα έχει ενημερώσει ο Πρωθυπουργό ω πρόεδρο τη Βουλή, ω οφείλει, διότι είστε ο τρίτο θεσμι... ε... θεσμικό παράγοντα, ο τρίτο πολιτικό παράγοντα στη χώρα. Δεν ένα απλό βουλευτή. Κύριε Χατζή, νομίζω ότι πραγματικά έχει δημιουργηθεί ένα πολύ κακό προηγούμενο από τι μνημονιακές κυβερνήσει και είστε πάρα πολλοί αυτοί που δεν μπορείτε να απαλλαγείτε. Από τα κακά πρότυπα και, τις, και τα κακό κείμενα της μνημονιακής περιόδου. Yeah, Δεν υπάρχουν να στα συζήτηση. Δεν το λέω επιτιμητικά για να διορθωθείτε. Το μακάρι, λέω γιατί μακάρι. μου κάνει εντύπωση ότι υπενήσεστε ότι υπάρχουν έτοιμα σχέδια okay. και έτοιμε συμφωνίε για τι οποίε θα πράγματε. με έχει ενημερώσει εμένα μυστικά ο Πρωθυπουργό και τι οποίε. ακούστε με. Είστε, είπε, είπα ω. Ως πολιτιακό παράγοντα, δεν είπα μυστικά, έλα να σου πω ζωή, έλα νέα λέξη πες μου, δεν είπα αυτό εγώ. Λέω θέλετε ότι να σας θεσμικά, ή θέλετε να... θεσμικά σας έχει ενημερώσει για αυτή τη συμφωνία, ξέρετε. Κύριε Χατζή, γνωρίζετε να υπάρχει κάποια συμφωνία που Έτσι δεν λέει. γνωρίζω εγώ. Μα αφού λέει, θα απογράψω. Γνωρίζετε ότι υπάρχει συμφωνία. Αν έχετε κάποια προνομιακή πληροφόρηση, <συμφωνία> ενημερώστε με και εμένα. Ο εγώ σα λέω, εγώ σας ότι. αν υπήρχε συμφωνία έτοιμη, αν υπήρχε σύγκληση ναι. τετελεσμένη, θα το ήξερε πρώτος από όλους ο ελληνικός λαός. Αυτή δεν είναι μία κυβέρνηση και δεν είναι μία πολιτική ε, ηγεσία η οποία και τον των θυρών συνάπτει συμφωνίες Μάλιστα. ερήμην Σαπατήσατε. του λαού. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία ακόμα. Μα ε, δεν ισχυρίστηκε κανείς το αντίθετο. Μα ο Υπουργός Οικονομικών δεν λέει ότι έχουμε τελειώνουμε, έχουμε φτάσει... Stop. Ο Υπουργό oh. Οικονομικών κάνει μία εκτίμηση για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Είναι αστείο να ερμηνεύουμε αυτού oh. του είδου τι τοποθετήσει, οι οποίε είναι υπεύθυνε και πρέπει να γίνονται στο βαθμό που ερωτάται ο Υπουργό Οικονομικών. Να στεί όμω να τις ερμηνεύουμε ε, ως ω έτοιμο κείμενο που περιέχει μάλιστα μέτρα φορολογικά και όλα αυτά τα οποία μου ε, απαριθμίσατε. απαριθμήσατε. Όχι, τα <Κοίτας>, απαριθμώ από αυτά που τύπος παρουσιάζεται. Θέλω τα, να σα εξηγήσω. Από το ραπορτάζ, υπάρχουν δεν είναι ακούστε, υπάρχουν δημοκρατικέ διαδικασίε και ευτυχώ θα μιλήσω για το κόμμα από το οποίο Είλες. Προέρχομαι και στο οποίο ανήκω. ευτυχώ ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοκρατικές διαδικασίες έχει δώσει πολλαπλώς εξετάσεις. Με δημοκρατικές δηλαδή, διαδικασίες ναι. θα εξεταστούν τα πάντα. Εκείνο στο οποίο διακρίνω πάντω και οφείλω να το πω και το λέω ω πρόεδρος της Βουλής και όχι μόνο ως βουλευτής. Εκείνο στο οποίο διακρίνω ότι υπάρχει τεράστια δυσκολία συμφωνίας από πλευρά των δανειστών, είναι η συμφωνία ότι στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία. Η αξίωση να επιβληθούν πολιτικές οι οποίες παραβιάζουν μία τόσο νοπή ε, λαϊκή εντολή και η αξίωση ακόμη-ακόμη να παραταθεί ένα τετελεσμένο και ε, απολύτως ε, διακεκομένο καθεστώς που ήταν το μνημόνιο, αυτή η αξίωση είναι βαθιά αντιδημοκρατική. Κατά συνέπεια, αν πάμε σε μία συμφωνία όπου θα περάσει των δανειστών, θα πρόκειται για ένα αντιδημοκρατικό κείμενο, το οποίο δεν θέλουμε να το βλέπουμε. Αυτό μου λέτε. Αυτό σας λέω. Συγγνώμη. Καταρχά, λέτε ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να έρθει στα όργανα κύριε, του κόμματό σα. Μα ακούστε να. Μου μιλάτε αυτή τη στιγμή επί υποθετικών σενάριων. Ε, Την ε, ίδια στιγμή υπάρχουν. Όχι, δεν μιλάω επί υποθετικών σενάριων. Μουμιλά... μιλάω με αυτά που είπε ο κύριο Τσίπρα στο Economist. Μιλάω με αυτά που είπε ο πρωθυπουργό. Τα έχω εδώ τις δηλώσει, θα σα τι δώσω. Με αυτά που είπε ο πρωθυπουργό στι επιστολέ του. Με αυτά που ο πρωθυπουργό λέει. Εγώ δεν επικαλούμε του υπουργού σε εσά, επικαλούμε τον πρωθυπουργό. Δεν θέλω να σχολιάσετε του υπουργού. Προκειμένου τι να σχολιάσω αυτά που λέει ο όχι. Δεν θέλω να σχολιάσετε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργό. Δεν ζητάω τέτοια πράγματα. Εγώ ζητάω εάν αυτά που λέει ο Πρωθυπουργό θα δώσουν στο τέλο μια συμφωνία η οποία, όπω εσεί χαρακτηρίσατε, δεν θα προσβάλλει τη δημοκρατική ε, ουσία του πράγματο και του ελληνικού λαού. Σα είπα λοιπόν ότι Αυτό έχω ρωτάω. αμέριστη εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό ότι αποκλείεται να, να συνομολογήσει συμφωνία η οποία παραβιάζει τη δημοκρατία. Δεν έχω καμία Πώς. ανησυχία. Ότι θα το κάνει και ναι. οτιδήποτε άλλο είναι σεναριολογία εκτό πραγματικότητα. Και επειδή η σεναριολογία καλή είναι, αλλά έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίε ουσιαστικέ ναι. και πραγματικέ και, και για το λογιστικό έλεγχο του χρέου και, και, και για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και για όμως... την ανάσυρση των υποθέσεων Siemens και λίστα ναι. Λαγκάρτ. Ένα Νομίζω ότι θα θέλετε πιο πολύ να μάθετε για τα υπαρκτά και όχι Βεβαίως, για τα υποθετικά. Μα και αυτά είναι υπαρκτά. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη το γεγονό ότι λέει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργό, α πούμε, και στο Αγρίνιο, στην ομιλία του ΣΕΝΤΕΛΟΚΑΝΑΝΙΑ. Ζητάμε ψήφο αυτοδυναμία για να εφαρμόσουμε αμέσω το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. <στονίκης> <στονίκη> το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη δεν εφαρμόζεται. Εσεί το ζητάτε να εφαρμοστεί. Το πρόγραμμα <στονίκη> τη Θεσσαλονίκη <στονίκη> έχει ήδη ξεκινήσει να ναι, εφαρμόζεται δεν... και μάλλον δεν με ακούσατε σας όταν σα ε... απαρίθμησα <στονίκη> ένα προ ένα τα νομοσχέδια τα οποία ξεκινούν να υλοποιούν το νομοσχέδιο τη Θεσσαλονίκη. Διεκδικήστε να γίνουν πιο πολλά. Μην διεκδικείτε να σταματήσουν. Όχι να σταματήσει, να υλοποιηθεί, σα λέω εγώ. Και εσεί εγώ βλέπω μία μηντιακή προπαγάνδα η οποία. Εδώ, τώρα βάλει... Τώρα μιλάνε οι δυο μα. Γιατί με βάζετε ο... τώρα να απολογηθώ εγώ. Δεν μιλάμε οι δυο μα, είμαστε σε μία δημόσια συζήτηση. Ε, ναι, εντάξει, θέλω ε... να πω. Μην με βάλετε να απολογούμε για άλλου συναδέλφου, για άλλα κανάλια, για άλλα. Δεν απολογούμε για κανέναν εγώ. Μπορώ για τον εαυτό μου. Εγώ, ρωτάω. Εγώ, ερωτάω, εγώ λοιπόν. δεν σα ζητώ να απολογηθείτε. Ναι, σα ναι. λέω όμω ότι λέω βλέπω μία μηντιακή προπαγάνδα εντάξει. η οποία βάλει κατά μία προσπάθεια να υλοποιηθεί μία κοινωνική πολιτική και μία δημοκρατική πολιτική. Και αυτό είναι. Ε, βαρία προσβολή και στη δημοκρατία και στην Φ. κοινωνία. Μάλιστα, Αυτή αυτοί είναι, που δεν γνώμησης... το καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν και γιατί προκαλούν τόση οργή στην κοινωνία. Διότι είναι εξοργισμένη η κοινωνία με αυτήν την μηντιακή πραγματικά επίθεση και είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν επιδεικνύουν εμπιστοσύνη ούτε στους τηλεοπτικού σταθμούς ούτε στι εφημερίδε. Έχετε δει τι μετρήσει. 70% δεν εμπιστεύεται την τηλεόραση, Σε 60% δεν εμπιστεύεται τι εφημερίδε. Ε. Εγώ δεν δουλεύω με δημοσκοπήσει. Λοιπόν, εκείνο ε, που θέλω να ρωτήσω. να γελάτε, αλλά έτσι είναι. Λέω, είπατε νωρίτερα ότι η 20 Φεβρουαρίου είναι ένα οδικό χάρτη. Ναι, αλλά άμα είναι ένα οδικό χάρτη, είναι ένα χάρτη που δεν έχει καμία αξία νομίζω, έτσι δεν είναι. Ναι, δηλαδή, ένα ανακοινοθέν του Eurogroup. Που δεν έχει καμία αξία αυτό, αυτή η συμφωνία. Δηλαδή δεν θα βασιστούμε πάνω σε αυτή για να προχωρήσουμε. Αυτό καταλαβαίνω. Εννοείται να μου κάνετε κάποια ερώτηση. Αυτό κύριε, δεν θα βασιστούμε κύριε, πάνω σε αυτό θα βασιστούμε. ή την... σε άλλα δεδομένα. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθείτε πραγματικά. Πώς, ε, προσπαθώ, ε, προσπαθώ, ε, να πω φιλότιμα. Για να, να, να μην χαρακτηρίσετε προηγουμένω. Να μου πείτε τι είναι αυτή η συμφωνία τη 20 που πανηγυρίζουν οι μεν, δεν πανηγυρίζουν οι δε. Προσπαθείτε εδώ. να ε, πώς, ε, πώς, κάνουμε μία μικρολογία η οποία είναι ανεπίκαιρη. Νεκρολογία. Α, 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 μικρολογία. Μικρολογία. Okay, νεκρολογία. Λοιπόν. λοιπόν ωραία. Ε, είναι ανεπίκαιρη. Είμαστε στι 17 Μαου. Οι 20 Φεβρουαρίου είναι τρει μήνε πίσω. Στι 17 Μαου μου μιλάτε για μία συμφωνία. Συμφωνία η οποία δεν έχει ακόμη ε, οριστικοποιηθεί. Δεν ξέρουμε αν θα οριστικοποιηθεί και ποιο θα είναι το περιεχόμενό της. Όταν με το καλό Μάλιστα. ή αν με το καλό συμβεί αυτό, Μάλιστα. θα ενεργοποιηθούν και όλες οι δημοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να περάσει και από το κοινοβουλευτικό ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα αυτή η συμφωνία για να είναι στη Βουλή. Κύριε Χατζή, νομίζω ότι δεν έχετε απορίε και νομίζω ειλικρινά ότι προσπαθείτε Τα ρωτάω. να. Ε... Όχι, δεν προσπαθώ να σα. Ωραία. Λοιπόν, σας νομίζω, λέω. νομίζω ότι αυτό θα που σα είπα είναι απερίφραστο και ναι. αναφέρεται στι δημοκρατικέ διαδικασίε και τι συνταγματικέ διαδικασίε. Α, συνταγματικέ διαδικασίε, εντάξει, είναι λογικό να έρθει και στη Βουλή. Ρωτάω, επειδή είπατε νωρίτερα γι' αυτό σα ρώτησα ότι εγώ, λέτε, ανήκω σε ένα κόμμα. Είναι γνωστό νομίζω. Αυτό. Δεν προσποιήθηκα Αστίευστε. ποτέ. Αστείευσα φυσικά ανήκω. είναι γνωστό. Ε, και είστε στέλνοχο αυτού του κόμματο. Από τα σημαντικά, λέω λοιπόν, αυτό θα πρέπει να έρθει και εκεί να συζητηθεί για να γίνει συμφωνία όπω έγινε και την προηγούμενη φορά ή όποια συμφωνία κλείσει. αφού ακόμα, όπω λέτε, δεν έχουμε τη σύγκληση. Ακούστε, θέλω να σας εξηγήσω κάτι. Έχει, δηλαδή, έχει θέλω αυτό να το σας εξηγήσω αυτό αυτή ιστορία. Κάτι. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κυβέρνηση. Προ, προηγουμένως κάποιοι μπορεί να θεωρούσαν τους αυτούς τους δίλερς. Η κυβέρνηση δεν είναι δίλερ. Η ναι. κυβέρνηση είναι πολιτικό φορέα που εκπροσωπεί εκείνου που την εξέλεξαν και του πολιτικού φορεί, τα κόμματα που τη συνθέτουν. Αυτέ είναι οι δημοκρατικέ διαδικασίε. Το άρθρο 29 του Συντάγματο ναι. ορίζει τι είναι τα κόμματα. Okay. Ε, δεν είναι λοιπόν τα κόμματα ούτε μεσίτε ούτε δίλερ. Τα κυβερνήσει επίση δεν είναι ούτε μεσίτε ούτε δίλερ. Έχουν έγινε. πολιτική ευθύνη. Και βέβαια σε αυτή την ευθύνη κινούνται. Α, ναι. Εντάξει. Αυτό συμφωνούμε. Τα κόμματα είναι στη Βουλή που εκπροσωπούνται. Άλλωστε ε, και εσείς ε, είστε οι προεδρό του εκεί. Ε, νωρίτερα στην εκπομπή του κυρίου Αφιά, για να αλλάξουμε θέμα, ε, η κυρία Μπακογιάννη έκαναν έναν υπενιγμό για εσά ότι υποτιμάτε του βουλευτέ και ότι τα αποθεματικά τη Βουλή προκειμένου να σωθεί η Πατρίδα δεν τα δίνετε εσεί και δεν τα δίνετε στην Τράπεζα τη Ελλάδο. Και αυτό δεν έπρεπε να το κάνετε. Είναι μια αυθαιρεσία. Δεν μπορείτε να εκπροσωπείτε με αυτόν τον τρόπο του 300 βουλευτέ. Αυτό είπε η κυρία Μπακογιάννη νωρίτερα στην εκπομπή του κυρίου Αυτιά. Θα θέλατε να το σχολιάσετε, Όχι. Μάλιστα. Εσεί έχετε δώσει τα χρήματα. Στη... Σα ζητήθηκαν καταρχά να δώσετε τα αποθεματικά τη Βουλή. Η ερώτηση είναι αν μου ζητήθηκε ναι. σε μένα ω πρόεδρο τη Βουλή. Να πάρω τα αποθεματικά. Να κάνω τι. Να δώσετε τα αποθεματικά τη Βουλή στην Τράπεζα τη Ελλάδο. Η ε, ερώτηση λοιπόν έχει να κάνει με το αν θα έπαιρνε η πρόεδρο τη Βουλή χρήματα ε, από ε, ένα ε, λογαριασμό να τα διαχειριστεί. Θα σα απαντήσω πλήρω την ερώτηση. Μες. Πρώτον, η πρόεδρο τη Βουλή και ο πρόεδρο τη Βουλή δεν είναι διαχειριστή τραπεζικών λογαριασμών και αποθεματικών. Δεύτερον, η Βουλή αποτελεί την μία εκ των τριών ανεξάρτητων και συνταγματικών λειτουργιών. Και μάλιστα αποτελεί τη λειτουργία εκείνη η οποία εγγυάται την κοινοβουλευτική λειτουργία του πολιτεύματος. Μία λειτουργία η οποία βάλεται επιμνημονίων. Ε, δεν μου έχει ζητηθεί αυτό το οποίο ε, με ρωτάτε. Ε, την Παρασκευή μου εστάλει μία επιστολή από τον κύριο Μάρδα, την οποία ερμηνεύω ως διερευνητική. Από εκεί και πέρα, με βάση αυτήν την επιστολή που μου έστειλε ο κύριος Μάρδας, θα ερευνήσω ακριβώς ποιο είναι το πλαίσιο και θα υπάρξουν οι νόμιμες διαδικασίες. Η Βουλή πάντως, όπως γνωρίζετε, έχει πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο Η αυτονομίας. Όλη η παραφιλολογία η οποία έχει διοχετευθεί προς την κατεύθυνση του να δημιουργηθεί μία αίσθηση και πάλι σύγκρουσης και ρήξη της Βουλής με την κυβέρνηση είναι μία παραφιλολογία που αφορά εκείνους οι οποίοι θα επιθυμούσαν να υποσκαφθεί και το κυβερνητικό έργο και το κοινοβουλευτικό έργο. Ένα... Έχουμε δύο θέματα. Το ένα θέμα αφορά εσάς και τη Βουλή και το άλλο θέμα αφορά τις επιτροπές που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι επιτροπέ για το χρέο, μια επιτροπή στην οποία προεδρεύεται, ή κάνω λάθο. Για, το, για να, να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία, να γίνει η καταγραφή, ζητάτε από αυτή την επιτροπή, που είναι πάρα πολύ σημαντική επιτροπή, γιατί πρέπει να δούμε και πού χρωστάμε και τι χρωστάμε. Και είναι και άλλε επιτροπέ. Ανοίξατε την υπόθεση Siemens, ανοίξατε την υπόθεση τη λίστα Λαγκάρτ. Έχετε ανοίξει Πολλού φακέλου εκεί στη Βουλή. Κάθε φορά που ανοίγω κάτι, ναι. ε, υπάρχει και ένα λάστιχο που σκάει σε βενζινάδικο, ξέρετε. <laughs> Τώρα μην το πιάσετε το βενζινάδικο, ήθελα να το αποφύγω. Θα μας πείτε ουσία. Εγώ όμως δεν και... θέλω τίποτα να αποφύγω, ωραία. γιατί δεν έχω και τίποτα να φοβηθώ. Θα μα πείτε Πατζή. και γι' αυτό και για το βενζινάδικο και Όχι, για τη Χρυσή Δεν θα σα πω για το βενζινάδικο, θα σα πω για την ουσία. Να κάνω ένα σχόλιο. Ναι, ναι. Γιατί έχει μία σημασία να ξέρουν οι πολίτε κάθε φορά πότε κατασκευάζεται ένα σενάριο και σε σχέση με τι. Μάλιστα, ωραία. Ε, υπάρχει και το βασικό ερώτημα, ένα βασικό ερώτημα μας μα έχουν στείλει πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ. Ε, αφορά το δημοψήφισμα, ο Νίκο είναι εδώ γιατί ξαναμπήκε στο τραπέζι αυτή η ιστορία. Να μα πείτε, ποια είναι η γνώμη σα και θεσμικά, ποια είναι η γνώμη σα. Και βεβαίω υπάρχει και το ζήτημα τη Χρυσή Αυγή. Πολλοί, η κυρία Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζουν. Θα μου ο... κάνετε όλε τι ερωτήσει μαζί και μετά θα μου δώσετε δύο λεπτά για να τι απαντήσω. Όχι, πέντε όσο θέλετε εσείς. Ωραία. Θα πάρουμε όλο το σκάι όλο τον χρόνο. Λοιπόν, ε, η Χρυσή Αυγή λένε πολλέ φορέ, πολλοί και το υποστηρίζουν ότι. Ε, έχετε μια προνομιακή μεταχείριση έναντι αυτή τη ε, εσείς θα ομάδας. ομάδα. υποστηρίζετε αυτό. Όχι, λέω ότι λένε Α, τα κόμματα το λένε. Εγώ Αντάκη. δεν υποστηρίζω τίποτα. Α. Πάμε σε διαφημίσει και σε λίγο μου απαντάτε σε αυτό και για τι επιτροπέ τη Βουλή, βεβαίω.